δεν θα αλλάξει, πούμε, νομική φύση ζητήματα, αλλά από την άλλη κάποια πράγματα. Όντως, απολύτως. Άλλο θα αν είμαι δυσνόητος, θα μου το πείτε. Όχι, θα σας το πω. Δεν έχω κανένα λίμωνο. Γι' αυτό και άλλο θέλω να σας πω. Εάν η κυβέρνηση δεν ακολουθούσε, άλλαζε τώρα, δεν αποφάσιζε να αλλάξει, θα είχε παρανομήσει. Θα μπορούσε να μην το κάνει. Θα σας πω γιατί σας το ρωτώ έτσι. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά θα παρέλειπε να ασκήσει θα ήταν μια συνταγματική αρμοδιότητα. Θα ήταν παρανομία διαπαραλήψεως. Υπάρχει παρανομία διαθετικής ενεργείας και παρανομία διαπαραλήψεως. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Θα μπορούσε όμως, χωρίς να... Ναι. Να είμαστε τόσο αυτοί, θα μπορούσε αν ήθελε να παραλείψει, ναι, να μην το κάνει. Ξέρετε, αλλά δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Για άλλο λόγο σας ρωτώ όμως εγώ. Και για τις ανάγκες της συζήτησης. Και των απορριών που και εγώ πρώτη έχω και φαντάζομαι τηλεθεατές επίσης. Θα μπορούσε να πει λοιπόν η αντιπολίτευση, στο πλαίσιο του σκεπτικού που μόλις αναπτύξατε, που λέτε ότι επικαλείται το γεγονός πως θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, όχι υποχρεωτικά από την αντιπολίτευση, γιατί η κυβέρνηση, εφόσον μπορούσε να μην, δεν ήταν τόσο υποχρεωμένη, θα ήταν μια παράληψη, αλλά δεν θα ήταν και προστάνατο, να το πω έτσι, απλοποιώντας το μάλλον. Το ίδιο ερώτημα δεν αφορά πολιτικά και την επιμονή της κυβέρνησης να αλλάξει τώρα. Η διαδικασία, πέρα από το νομικό και την υποχρέωση που έχει από το Σύνταγμα, δεν θα μπορούσε να αφορά. Η κυβέρνηση γιατί τώρα θέλει να τους αλλάξει. Θα σας πει κάποιος. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Μάλιστα. Και υπάρχει οι εκλογές και συμφωνία, θα γινόταν τον Μάιο. Δεν ήξερε κανένας το αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Και οι εκλογές, η διαδικασία ξεκίνησε και θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, μέχρι τις 30 Ιουνίου και να διορίσει η κυβέρνηση. Όταν λέμε τη διαδικασία, να πούμε για τον κόσμο που δεν παρακολουθεί τα πράγματα όπως εμείς, αναφέρεστε προφανώς και σε αυτή τη την προεπιλογή από τη διάσκεψη, από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Εκεί ήταν συνενετικό και ήταν διακομματικά συνενετικό. Όχι, δεν ήταν συνενετικό, με συγχωρείτε. Υπήρξαν αντιρρήσεις. Υπήρξαν και αντιρρήσεις, άλλος πήρε 15, άλλος πήρε 13. Ναι. Αλλά υπήρχαν. Όταν λέω συνενετικό, δεν εννοώ στην ψηφοφορία τόσο. Όταν έγινε αυτή η διάσκεψη των Προέδρων και συμφωνήθηκε το θέμα, τα ονόματα, η διαδικασία. Ναι. Μέχρι από την επομένη αυτή τη. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μετά την εκλογική της νίκη σε ευρωεκλογές. Μάλιστα. Αυτό θέλω να σας πω. Και αλλάζει γιατί. Δηλαδή, για να το ευελπιστεί, πιστεύει και πράγματι έχει ούριο άνεμο στα πανιά της ότι μπορεί να κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Ενώ, λοιπόν, και λέει κάνει... γιατί να τους διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να τους διορίσω εγώ. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κομματικές επιλογές και δεν θα κάνετε εσείς κομματικές επιλογές. Ναι. Οι οποίοι άλλωστε έχουν και το know-how. Διότι να μιλάμε με βάση την ιστορική εμπειρία, η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός απόγονος της ΕΡΕ, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δηλαδή ο πολιτικός εκπρόσωπος, ο βασικός πολιτικός εκπρόσωπος της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, η οποία στη χώρα μας, και αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν οι δημοκρατικοί και αριστεροί πολίτες, έχει και λαϊκές ρίζες ισχυρές και έχει και μεγάλη εμπειρία στην άσκηση της εξουσίας. Και η δικαστική εξουσία, η δικαστική λειτουργία που ασκείται από τους δικαστές που αποτελούν τη δικαστική εξουσία, είναι πολύ ισχυρός παράγοντας σε μία πολιτεία. Και η προγενέστερη εμπειρία μας αποκαλύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη ικανότητα στην διαχείριση της άσκησης της εξουσίας που το Σύνταγμα απονέμει στους δικαστές. Γι' αυτό το 10 μπήκαν αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να περιοριστεί η αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, να μην βάζει πρόεδρο ή αντιπρόεδρο τον 12ο στη σειρά, τον 15ο στη σειρά, γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ναι. Και ναι, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, άλλοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πεθάνει, άλλοι είναι συνταξιούχοι. Επομένως, ξεκίνησε μια διαδικασία σε ανύποπτο χρόνο. Στον χρόνο που προέβλεπε ο νόμος και το Σύνταγμα, όρυβος, να το πούμε δεν αυτό. Έγινε κανένα όρυβος. Συμμετείχαν στη διαδικασία όλα τα κόμματα, ψήφισαν κατά την κρίση τους τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων και ευνηδίως, μόλις πήραμε διαφορά 9,5%, εγώ θα βάλω τους, τους Προέδρους. Ο κύριος Καλογύρο, Υπουργός Δικαιοσύνης. Σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Κοιτάξτε το αντιφατικό. Και το παράλογο.
ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργικό, η παρούσα κυβέρνηση, να ορίσει πρόεδρο, εισαγγελέα και αντιπροέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου πρόεδρο και εισαγγελέα και αντιπροέδρους. Ναι. Γιατί λέει είναι προεκλογική περίοδος, είναι Ιωνή, γιατί δεν είναι υπηρεσιακή, είναι Ιωνή υπηρεσιακή, θα πρέπει να κάνει διαχείριση των τραχόντων ζητημάτων. Και όπως είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, σας θυμίζω, διότι το είδαμε και στο βίντεο, δεν διορίζονται λειτουργοί. Ναι, μισό λεπτό, και εδώ θα σας το πω αυτό. Γιατί λέει στην προεκλογική περίοδο δεν διορίζονται υπάλληλοι και λειτουργοί. Ναι. Ουδέν ψευδέστερων. Γιατί το λέτε? Επικαλείται στην απάντησή του ο κύριος Παναγιωτόπουλος τον νόμο 2190 του 1994 και λέει ότι σύμφωνα με αυτόν τον νόμο απαγορεύεται, ρητά, δεν θέλω να διαβάσω τώρα το γράμμα, την επιστολή του, απαγορεύεται στην προεκλογική περίοδο να διορίζεται δημόσιος υπάλληλος και οποιοδήποτε λειτουργός. Ναι. Ενώντας ότι στην έννοια των λειτουργών υπάγονται και οι δικαστικοί λειτουργοί. Mm-hmm. Ουδέν ανακριβέστερον. Διαβάζω. Όχι, διαβάζω, θα το πείτε το έτσι για να γίνει εν ολίγης. Εύληπτο. Στο άρθρο 28 του νόμου 2190 του 1994 που επικαλείται ο κύριος Παναγιωτόπουλος ορίζεται ότι απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών, των δημοσίων και των νομικών προσώπων του άρθρου 14, ναι, παράγραφος 1 του ιδίου νόμου. Και στο άρθρο 14 του ιδίου νόμου, ναι, λέει, στη μεν παράγραφο 1 λέει ποιοι απαγορεύεται να διοριστούν στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, στις δημόσιες επιχειρήσεις, στις τράπεζες, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που την πλειοψηφία έχει το δημόσιο. Και στην παράγραφο 2 λέει εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτές το προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας, μπορεί να διορίζεται και στην προεκλογική περίοδο, η δικαστική λειτουργή, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές. Ρητή εξαίρεση. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν αληθές. Τώρα θα μου πείτε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Τώρα θα μου, μισό λεπτάκι να τελειώσω. Τώρα θα μου πείτε. Και αν είναι αληθές και αν είναι ψευδές, τι έγινε? Σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλα τα συστημικά μέσα, σε όλα τα site, σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες του αντισυριζαϊκού μετόπου έχει περάσει ότι ο νόμος 2190 του 1994 απαγορεύει. Και αν το λέτε στην ΕΡΤ, ξέρετε κάτι, ξέρετε τι έλεγε ο Τσόρτσιλ? Μέχρι να βάλει το παντελόνι της η αλήθεια, το ψέμα έχει γυρίσει στο μισό κόσμο. Τώρα μέχρι να βάλουμε εμείς το παντελόνι μας, να ακούσουν οι ακροατές σας, οι τηλεθεατές, ότι είναι ψευδέστατο, ανακριβέστατο αυτό το οποίο αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας για τον νόμο αυτόν το συγκεκριμένο, τρέχα γύρευε. Δεν θα προλάβουμε, θα προλάβει το ψέμα, όχι το μισό, ολόκληρο τον κόσμο να γυρίσει, ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Μαντζουράνη, ο κύριος Σκαλογύρου, γιατί θεωρείτε εσείς